Και είπα εγώ σήμερα να απευθυνθούμε σε έναν άνθρωπο που το ξέρει καλά, όχι μόνο ως διευθυντής ερευνών της EP Consulting με έδρα τη Μασσαλία, αλλά και ως εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικό σε θέματα υπηρεσιών, πληροφοριών, δομών, χωρών, κράτους, παρακράτους, μυστικών υπηρεσιών κτλ. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πικραμένος. Δεν τον ζήτησα μόνο γι' αυτό, αλλά με αυτό θα ξεκινήσω που είναι της επικαιρότητας. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δεν είναι 12 ώρες που έχω επιστρέψει από Αυστραλία, οπότε με βρίσκεις και σε μια φάση λίγο jet lag όπως λέμε. Στην οποία Αυστραλία, να το πω γρήγορα για να περάσουμε στα θέματα... Για πες μου, οι Έλληνες της Αυστραλίας ενδιαφέρονται για το πακέτο εθνικών θεμάτων κτλ. Για όσοι παρακολουθούν την εκπομπή σου και βρίσκονται χρόνια τώρα στην Ομογένεια, νομίζω θα συμφωνήσουν με το αυτονόητο. Υπάρχει μία άλλη Ελλάδα έξω, Γιώργο Σαχίνη, η οποία διαθέτει όχι όλοι, αλλά κάποια σημαντικά κομμάτια και τους οικονομικούς πόρους και τις διασυνδέσεις για να βοηθήσουν, σε πολλά επίπεδα. Υπάρχει όμως αυτός ο καημός που λέει ότι από το Εθνικό Κέντρο, είτε αυτό λέγεται Αθήνα, είτε λέγεται Λευκωσία, αναφέρομαι στην Ομογένεια των Κυπρίων, δεν υπάρχει ο μπούσουλας, δεν υπάρχει αυτό που λέμε δώστε μας την κατεύθυνση και αφήστε τα υπόλοιπα σε μας. Διότι υπάρχει δίψα για ενημέρωση. Οι περισσότεροι, για να καταλάβεις, δεν παρακολουθούν πλέον τηλεόραση. Μέσα από το YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα προσπαθούν να ενημερωθούν. Πολλοί μάλιστα μου είπαν, κύριε Πικραμένε, σας παρακολουθούμε μέσα από τις παρεμβάσεις σας στα διάφορα κανάλια των YouTube. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε ότι έξω υπάρχει μία ακμή και βλέπουν ότι μέσα υπάρχει μία παρακμή, πόσο μάλλον με αυτή την υπόθεση των υποκλοπών. Και τα λέω όλα αυτά γιατί, διότι με ενημέρωσαν ότι την προηγούμενη εβδομάδα, αν θέλεις έχεις και αποκλειστική είδηση στην εκπομπή σου, έγινε ένα συνέδριο στην Αθήνα, σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο, με θέμα τη γεωπολιτική κλπ. Στο συνέδριο αυτό λοιπόν στην Αθήνα συμμετείχε ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο οποίος είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ο οποίος ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση δηλαδή, έχει ήδη καταρτήσει, εγώ δεν το ξέρα, τώρα το έμαθα πριν από 10 λεπτά, τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση και θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Είναι είδηση νομίζω, αποκλειστική. Βεβαίως και είναι είδηση, αλλά τι είπανε, ναι. Η κυβέρνηση έχει καταρτήσει... Ναι, το είπε δημόσια, με ενημέρωσαν πριν από 10 λεπτά άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε γιατί και ο ίδιος πήρε το λόγο, ήταν προσκεκλημένος αν θέλεις επίσημα. Υπάρχει επίσημη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, το ανακοίνωσε σε ανθρώπους που είχαν έρθει από το εξωτερικό, δεν ξέρουμε στην Ελλάδα την εθνική ασφάλεια, αλλά έχει καταρτιστεί, έχει εγκριθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το ανακοίνωσε ο κύριος Ντόκος και θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Περιμένω με μεγάλη περιέργεια να δω τι γράφει μέσα και αν υπάρχει υποκεφάλαιο για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί εντός και εκτός εισαγωγικών η ομογένεια. Το κρατάω αυτό που λες. Κράτησε το, ναι, γιατί μου φαίνεται λίγο κουφό. Πριν από 10 λεπτά. Ωραία, μου φαίνεται πρέπει λίγο. Πρέπει να το πω γιατί αξίζει το λόγο. Βεβαίως και αξίζει, αλλά αναμένουμε. Είναι λίγο κουφό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος εισηγείται τη στρατηγική ασφάλεια, αποφασίζει η κυβέρνηση και τελειώσαμε. Δεν ξέρω, έτσι γίνεται έξω. Είναι αυτό που λέμε ενός ανδρού αρχή, ενός ανδρός έμπνευση. Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να υπάρχει βέβαια Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, έτσι. Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα. Ναι. Το έχετε θέσει. Περιμένω να δω λοιπόν τι γράφει μέσα. Νομίζω ότι όλοι θα εκπλαγούμε. Πάμε παρακάτω. Για πες μου τώρα, είσαι και εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλη αυτή την ιστορία που παρακολουθήσουν υποκλοπών, παράνομα λογισμικά spyware, επισυνδέσεις νόμιμες, παράνομες ape κτλ. Ναι. Πώς την προσεγγίζεις? Κοίτα, νομίζω το έχουμε συζητήσει και είχαμε πει ότι ο χρόνος είναι αυτός, ή αν θέλεις, όταν λέω χρόνος εννοούμε πλέον η δημοσιογραφική έρευνα, έτσι, διότι σε επίπεδο αστυνομίας, δηλαδή διεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος και εισαγγελίας, πάμε σε ρυθμούς χελώνας. Κάποιος θα έλεγε ότι το κάνουν επίτηδες για να φτάσουμε στις εκλογές, δηλαδή μέχρι τότε να καταναλωθεί όλος ο χρόνος, να αλλάξει η ατζέντα κλπ. Είχε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη, νομίζω, τον Κώστα το Βαξεβάνη, την άκουσα την εκπομπή. Οπότε η δική μας εκπομπή. Αυτή την Τρίτη, ναι.
ναι. Οπότε η δική μας εκπομπή είναι μεταξύ Βαξεβάνη 1 και Βαξεβάνη 2. Γιατί λέω Βαξεβάνη 2? Γιατί το ρώτησες αν την Κυριακή θα έχει πάλι το θέμα και σου είπε εννοείται τα αυτονόητα, θα σε ζητάμε. Mm-hmm. Οπότε περιμένω και εγώ με μεγάλη νομίζω περιέργεια όπως όλοι κατά πόσο το εύρος και το βάθος της λεγόμενης λίστας των παρακολουθήσεων. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αρχίζει να σταθεροποιείται αυτό που λέμε η ανθρωπογεωγραφία των παρακολουθήσεων. Έχουμε 5-6 ονόματα τα οποία παίζουν συνέχεια και τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Δεν θέλω να τα πούμε, νομίζω ότι τα έχεις πει και εσύ στην προηγούμενη εκπομπή. Ξέρουμε ότι είναι άτομα από την ΕΥΠ, είναι η συγκεκριμένη εισαγγελέα, είναι οι 2-3 εμπλεκόμενοι της Ιντελέξα και της Κρίκελ, τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, τα οποία μέχρι τώρα κανένας δεν έχει καλέσει. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν παρουσιάστηκαν, πήγανε κάποιοι εκπρόσωπό τους. Στον εισαγγελέα περιμένουμε να δούμε. Η δήλωση της κυρίας Βλάχου, της εισαγγελέως της ΕΥΠ, η οποία βρίσκεται ακόμα στη θέση της, άλλη μια παγκόσμια ελληνική πατέντα, ότι μπορώ να παρακολουθώ, η ίδια δεν παρακολουθεί, είναι λάθος και η έκφρασή της. Απορώ πως δεν ξέρει να εκφράζεται και είναι δικαστικός λειτουργός. Η ίδια τι κάνει, εγκρίνει άρση. Η ΕΥΠ θα παρακολουθήσει, όχι η ίδια. Σωστό. Ότι μπορώ να παρακολουθώ και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, εγώ το έχω δηλώσει από την αρχή. Κανείς δεν είναι υπεράνω. Γιατί το λέω αυτό? Ο ίδιος ο Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνανε ντου μέσα στην οικία του στη Φλόριντα. Που σημαίνει ότι ακόμα και το FBI, αυτά τα ταμπού αν θέλεις, τα έχει ξεπεράσει. Η εθνική ασφάλεια αγγίζει τους πάντες. Κανείς δεν μπορεί να προσυπογράψει αν κάποιος ο οποίος είναι σε κάποιο κυβερνητικό θόκο δεν κάνει και άλλες δουλειές ή αν δεν έχει στρατολογηθεί. Αυτό όσον αφορά το απριορί, όπως το λέμε. Πάμε τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Υπάρχει μία αιχμή, Γιώργο, όχι αιχμή, μία μισό λεπτό, διάσταση. Κανείς, ναι. Στο πρώτο, στο απριορί που είπες. Στο απριορί, ναι. Ναι. Σωστά το θέτεις με μία προϋπόθεση. Ναι. Ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες ναι, και όταν ολοκληρώνεται κάτι εναπόκειται σε έλεγχο και όχι σε απόρριτα όταν έχει τελειώσει. Ναι, εννοείται. Δεν εννοείται στην Ελλάδα. Κάτι, να σου πω και το απλό. Ακόμα και κάποιος που θέλει που θα αναλάβει το θόκο του Προέδρου της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε χώρα γίνεται αυτό που λέμε το background check. Από πού κρατάει η σκούφια σου, για να το πούμε πάρα πολύ λαϊκά. Εδώ κανονικά όταν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα από το εξωτερικό δεν πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το ποθενέσχες για να αποφύγουμε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δηλαδή είναι τα αυτονόητα που λέμε για να έχεις ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα. Πάμε λοιπόν σε μια διάσταση την οποία σε παρακαλώ να το σημειώσεις και εσύ και οι ακροατές σου, διότι κανείς δεν την έχει θίξει, ίσως επειδή δεν είναι εξειδικευμένοι με αυτά τα θέματα. Επειδή λοιπόν η Τελέξα είναι εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων, να το λες αυτό σε παρακαλώ και να το επαναλαμβάνεις. Υπάρχει πάντα αυτό που λέμε το backdoor. Τι σημαίνει backdoor? Συνέβη στη Γαλλία, μπορεί να συμβαίνει και στο Ισραήλ. Επειδή λοιπόν αυτά τα λογισμικά είναι καθαρά κατασκοπευτικού χαρακτήρα, υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών όπου έχουν αυτά τα λογισμικά έδρα, οι εταιρείες εννοώ παραγωγής, θέλουν πάντα να έχουν μία δεύτερη πρόσβαση τεχνικού χαρακτήρα στη συλλογή πληροφοριών, στον όγκο των πληροφοριών. Στη Γαλλία λοιπόν η αντίστοιχη υπηρεσία πληροφοριών, όταν ο Καντάφη είχε αγοράσει το αντίστοιχο Πρεταντόρ, το γαλλικό, σου μιλάω τώρα πριν από 12-13 χρόνια, είχε ζητήσει λοιπόν η γαλλική εταιρεία από την εταιρεία παραγωγής του λογισμικού να έχει και η ίδια πρόσβαση για να βλέπει τι γίνεται εντός του στενού κύκλου του Καντάφη. Ποιος σήμερα μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ότι το λογισμικό της Ιντελέξα π.χ. το Πρεταντόρ που παρακολουθούσε τον τάδε με βάση τη λίστα Βαξεβάνη και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν έχει πρόσβαση και οι αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, π.χ. η Μοσάντ. Πού θέλω να το πάω? Θέλω να το πάω στο γεγονός ότι η Μοσάντ με την τουρκική ΜΙΤ τα δύο τελευταία χρόνια συνεργάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί μέσα στην Τουρκία υπάρχουν τα δίκτυα των Ιρανών και της Χαμάς τα οποία στοχοποιούν Ισραηλινούς στόχους είτε εντός Τουρκίας είτε εκτός Τουρκίας. Ποιος λοιπόν μου λέει εμένα ότι αν η Μοσάντ έχει backdoor στο Πρεταντόρ και μαζεύει υλικό από όσα αποκαλύπτει ο Βαξεβάνης και ο κάποιος Βαξεβάνης, δεν προωθούνται ένα μικρό κομμάτι στα πλαίσια της εκδούλευσης που κάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών μεταξύ τους στην τουρκική ΜΙΤ.
Δηλαδή, μισό λεπτό για να μην υπάρξει παρανόηση. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαλείς τις αποκαλύψεις του κάθε δημοσιογράφου, αλλά εγκαλείς αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά. Μα εννοείται. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν το συγκεκριμένο κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο έχει αναγνωρίσει επίσημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός με βάση την τελευταία συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε την πιθανότητα να υπάρχει backdoor. Ένα κομμάτι από αυτές τις πληροφορίες να έχουν φύγει για Τελαβίβ και στα πλαίσια της εκδούλευσης που γίνεται μεταξύ των υπηρεσιών να έχουν προωθηθεί στην Άγκυρα για συγκεκριμένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα πόστα. Ούτως ώστε η ΜΙΤ να βοηθήσει τη Μοσάντ να σπάσουν τα δίκτυα των Ιρανών που στοχεύουν Ισραηλινούς εντός της Τουρκίας. Δες λοιπόν μία διάσταση μίας υπόθεσης που φεύγει από το καθαρά ελληνικό κομμάτι. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που έχουν στήσει λοιπόν αυτό το κέντρο, το οποίο για μένα είναι ζήτημα χρόνου, δηλαδή νομίζω ότι πλέον μετράμε εβδομάδες για να κάνουμε, να ταυτοποιήσουμε πράγματα και καταστάσεις. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που έστησαν έχει άμεση συνέπεια και άμεση σύνδεση πραγματικά με το σκληρό πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Ένα στοιχείο σεξουαλικού περιεχομένου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή δεν ξέρω τι της προσωπικής ζωής ενός προσώπου, Γιώργο, είναι από τα βασικά εργαλεία στρατολόγησης μιας πηγής. Είναι η κλασική πατέντα που χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες. Αυτό που στα αγγλικά λέμε compromise και στα ρωσικά, στα σοβιετικά παλιά λέμε compromat. Ας το έχουμε λοιπόν και αυτό υπόψη μας. Θέλω να σου βάλω και μία ακόμη διάσταση σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ότι δηλαδή, δεν είπα ότι δεν υπάρχει λογισμικό παρακολούθησης με ένα κέντρο παρακολούθησης στη χώρα. Δεν θα το συνδέσετε με εμάς. Ερώτηση. Εάν εμφανιστούν από τα ονόματα της λίστας αυτής των 37 ονομάτων ή των 100 ή των 200, δεν ξέρω πόσων, πρόσωπα να είναι και στο Predator και σε επισυνδέσεις ΕΥΠ, τότε δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα ούτως ή άλλως. Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά δεν επιτείνεται, δεν γίνεται πια ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, αν είχαμε τον Ανδρουλάκη και τον Κουκάκη και Predator και νόμιμη επισύνδεση. Εάν εμφανιστούν ένα-δύο ονόματα, εγώ δεν σου λέω και 30, να είναι στο ίδιο copy-paste και Predator και ΕΥΠ, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, γιατί ουσιαστικά αν θέλεις, νομίζω από ότι αυτοί που τα παρακολουθούμε ξέραμε ότι δεν θα μείνει εκεί το θέμα. Δεν θα μείνει εκεί το θέμα διότι φαινότανε ότι έχει στηθεί παραμάγαζο. Αυτό νομίζω ήταν, πώς το λένε, ηλίου φαϊνότερο που λένε. Το θέμα ποιο είναι, ότι με αυτή την περίπτωση, δηλαδή βλέπουμε τώρα από τη μία να υπάρχει το νόμιμο, το νομιμό φανές όπως λέμε της ΕΥΠ και του Predator, βλέπουμε λοιπόν αυτό που λέμε τα συγκοινωνούντα δοχεία. Και το πρόβλημα δεν βρίσκεται στις διευθύνσεις, να το καταλάβει ο κόσμος, στις διευθύνσεις εξωτερικού, δηλαδή πληροφοριών εξωτερικού, το τι κάνει η ΕΥΠ στο εξωτερικό. Το πρόβλημα βρίσκεται μεταξύ της δεύτερης διεύθυνσης της ΕΥΠ που αφορά την εσωτερική ασφάλεια και το οργανωμένο έγκλημα, βλέπε την κυρία Γεωργακοπούλου, δεν ξέρω αν τελειώ σωστά το όνομά της. Σωστά τη λες. Η οποία δεν έχει κληθεί μέχρι τώρα, δηλαδή είναι ο άνθρωπος κλειδί, είναι μια αστυνομική αξιωματικός η οποία υπηρετούσε στη Γαδά, πήγαινε στην ΕΥΠ, επέστρεφε στη Γαδά και πάλι στην ΕΥΠ. Η συγκεκριμένη κυρία πού είναι, γιατί δεν έχει μιλήσει. Δηλαδή είναι αυτό που λέει και ο Βαξεβάνης, πού ζούμε. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με τον Βαξεβάνη, δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά πλέον μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι όχι απλώς αυτονόητα. Δηλαδή νομίζω και στο γιο μου που είμαι 12 ετών να το πω, την ίδια ερώτηση θα μου κάνει. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο, μήπως ξέρει ο κύριος Πικραμένος τα κρυπτογραφικά στο Μέγαρο Μαξίμου πιανού κράτους είναι? Πολύ καλή ερώτηση, δεν το έχω ψάξει, ενδεχομένως ο ίδιος να υπονοεί κάτι. Αλλά ένα πράγμα θα του πω επειδή μίλησε για το Λονδίνο. Ξέρετε ποιος ήρθε στην Ελλάδα υποτίθεται για να αναβαθμίσει και να μεταρρυθμίσει την ΕΥΠ? Ένας βαρόνος, ένας λόρδος από ό,τι έμαθα που ήταν στην MI5. Δηλαδή ακόμα και σε αυτά τα θέματα θα καλέσω δηλαδή τώρα εγώ τον Βρετανό να μου φτιάξει μια νέα υπηρεσία, ο οποίος ξέρω ότι έχει δουλειές τα λαβέρια με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτό εσείς πώς το λέτε, εγώ το λέω σουρωτήρι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Είπε ο Πρωθυπουργός Δευτέρα ότι θα καταστεί παράνομο το Predator, Predator
και ναι. κάθε είδους ανάλογο λογισμικό. Εγώ εδώ θέλω καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών από ιδιώτες, από ιδιώτες είναι ήδη παράνομη. Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση. Το λέει είναι νόμοι και σύνταγμα. Υπάρχει ο ποινικός κώδικας. Μάλιστα. Σημαίνει λοιπόν ότι θα είναι παράνομη και για το κράτος και συνεπώς θα παρακαλούμε τους τρομοκράτες να μην χρησιμοποιούν signal γιατί υπερβαίνει τις τεχνολογικές δυνατότητες ΑΕΠ. Είμαστε σοβαροί. Θέλω να πω ότι μπρος στον πανικό βγάζουμε κορώνες και δεν ξέρουμε τι λέμε. Να πεις το αυτονόητο ότι χρειάζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όταν λειτουργεί συστήματα αιτιολογημένα κτλ. Κτλ. Το καταλαβαίνω. Αλλά να λες. Στη Γαλλία από το 2018. Μα, να λες ότι θα τα καταργήσεις. Τα λογισμικά τι σημαίνει και για τις εθνικές υπηρεσίες. Όχι, όχι, μα εννοείται. Μα γίνει και δεν εννοείται. Πώς εννοείται. Τίποτα δεν εννοείται. Γίνει, δεν θα βλέπουμε και δεν θα ακούμε τίποτα. Άρα για σένα οι κύριοι Μπίτζιος Λαβράνος είναι κομβική σημασία να λογοδοτήσουν. Μα όλο το σύστημα από τους προμηθευτές μέχρι, νομίζω, να το πούμε, αν θέλουμε να διευκολύνουμε την έρευνα του κυρίου Ντογιάκου και των υπολείπων στο πρωτοδικείο, δεν ξέρω που είναι στην εισαγγελία, όλο το να ψάξουνε τι γινότανε στη δεύτερη διεύθυνση της ΑΕΠ. Είναι εκεί που οι εξυπογραφές που λέμε ότι υπήρχαν στην αίτηση άρσης του απορρίτου του τηλεφώνου του Νίκο Ανδρουλάκη προέρχονται από τη δεύτερη διεύθυνση της ΑΕΠ, δηλαδή τη διεύθυνση εσωτερικής ασφάλειας. Η κυρία Γεωργακοπούλου έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα έπρεπε για αυτά τα πράγματα να μας μιλήσει και να μας διευκρινίσει. Δεν λέω να τα βγάλουμε όλα στα μανταλάκια, γιατί η ΜΙΤ παρακολουθεί αυτή την υπόθεση. Είναι χρυσορυχείο για τη ΜΙΤ. Καλά, στα μανταλάκια να μην τα βγάλουμε στις κοινοβουλευτικές. Πώς λειτουργεί η ΑΕΠ εντός. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Μάλιστα. Αυτό δεν γίνεται ούτε και κλεισμένων των θυρών. Πάντως, εγώ κατάλαβα από τις απαντήσεις σας, κύριε Πικραμένε, ότι αν βρεθεί συνάφεια περαιτέρω λογισμικού pretender και επισυνδέσεων ΑΕΠ για ένα-δύο ακόμη πρόσωπα, δεν έχει που να σταθεί ο έχων τη λειτουργία αυτών και την ευθύνη. Τελεία. Διότι πια δεν θα είναι δύο, θα είναι τρεις, τέσσερις, πέντε και άντε να πείσεις ότι δεν είναι και οι 200. Ναι. Θέλω πριν κλείσουμε όμως, βδράτω με τις ευθύνες. Και θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό το θέμα της ασυλίας που πρέπει να έχουν οι δημοσιογράφοι στη λεγόμενη δημοσιογραφική έρευνα. Διότι το ανέφερε και ο Μακούτε. Ναι, ναι. Το ανέφερε και ο Κώσο Βαξεβάνης. Λέει, άμα πάω εγώ στον εισαγγελέα και τα καταθέσω, θα φάω τρεις διώξεις. Μα του το είπε ο ίδιος ο Ντογιάκος. Έτσι λοιπόν, μας είπε τουλάχιστον. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Στη Γαλλία που ζω, υπάρχει το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, όπου κατοχυρώνεται ο δημοσιογράφος στη μη αποκάλυψη των πηγών του. Το πρόβλημα που βρίσκεται. Όταν έχεις στα χέρια σου κατοχή δηλαδή και θέλεις να δημοσιεύσεις. Διαβαθμισμένα έγγραφα ή παράνομο υλικό το οποίο θίγει την εθνική ασφάλεια, ναι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να κυκλοφορούν στην πιάτσα διαβαθμισμένα έγγραφα για την εθνική ασφάλεια. Αν όμως οι πληροφορίες που έχεις ή τα έγγραφα που έχεις έχουν να κάνουν με το κοινό έγκλημα ή το οργανωμένο έγκλημα ή αν θέλεις την πρόθεση κάποιων να θίξουν την εθνική ασφάλεια, τότε πρέπει να έχουν ασυλία οι δημοσιογράφοι. Θέλω να πω ότι αν αύριο ο Κώστας ο Βαξεβάνης ή κάποιο άλλος δημοσιεύσει υλικό, ας είναι και υλικό παράνομα αποκτηθέντο, αλλά προκειμένου να προστατευθεί εν δυνάμει η εθνική ασφάλεια, χωρίς να τη θίγει, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μην πηγαίνουν στην εισαγγελέα με 15 δικηγόρους δίπλα τους. Θα πρέπει λοιπόν στην Ελλάδα, ας πάρουν πρωτοβουλία ΕΣΥΕΑ, δημοσιογραφικές ενώσεις, δικηγόροι, δεν ξέρω ποιος, να μπορέσει να κατοχυρωθεί. Δεν πρέπει οι υποθέσεις αυτές να φτάνουν Στρασβούργο και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να μας δικαιώνουν. Πρέπει να έχουμε εσωτερικό νομικό πλαίσιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Αλλά ας αναορίσουμε πρώτα την εθνική ασφάλεια, γιατί μας είπες ότι ένας άνθρωπος είπε ότι θα ανακοινώσει τη στρατηγική. Εγώ θα σου πρότεινα να επικοινωνήσεις με το Μέγαρο Μαξίμου, διότι το γραφείο του Εθνικού Συμβούλου, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, βρίσκεται εντός, κατοικοεδρεύει εκεί. Να μιλήσει με τον κύριο Ντόκο και να μου πει ο κύριος Πικραμένος, δώσω και το όνομά του. Με ενημέρωσε πριν από λίγο ότι έχει καταρτιστεί, έχει εγκριθεί και αναμένεται δημοσίευση. Πού, πότε και πώς. Λοιπόν, να κλείσουμε με το εξής. Πριν 15 μέρες μιλάγαμε εδώ και περίπου μας μάλωσες, σχήμα λόγου. Για τον Καντέρ. Για τον Καντέρ, την υποδοχή και είπες ότι προσέξτε, γιατί εδώ είναι ένα παιχνίδι εσωτερικό της Τουρκίας
που όμως θα το αξιοποιήσει ΜΜΤ για έρευνες γκουλενιστών ερντογανικών κτλ. Και ναι. Ότου θαύματος ναι. Έρχεται ο Νόρτικο, ο ιστότοπος αυτός, τον Κουρτ, ναι. Ναι, ναι, και λέει ότι έχει εδώ υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη σχέδιο της ΜΜΤ, η οποία με άξονα τους γκουλενιστές ψάχνει και στην Ελλάδα, ψάχνει και στην Ελβετία και αλλαχού. Να πω ότι εγώ δεν μιλάω με τον Μπουσκούρτ, έτσι. Όχι ότι τον πήρα τηλέφωνο και του είπα σε παρακαλώ βγάλε κάτι για να στηρίξει αυτά που λέω, αλλά βλέπεις ότι δικαιωνόμαστε. Ένα σχόλιο λοιπόν. Το σχόλιο ποιο είναι, δηλαδή, τι να πω, νομίζω μας ακούνε, μας βλέπουνε, μας παρακολουθούνε, ουδείς ασχολείται, ουδέποτε, δεν το λέω για μένα προσωπικά, αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει κουλτούρα εθνικής ασφάλειας. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει φεύγει, κάνει την προπαγάνδα του στην Ελλάδα, θα καταλήξει η χώρα να είναι ένα απλό Airbnb. Θα έρχονται τουρισμό, θα φεύγουνε και του χρόνου πάλι. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έξω έτσι. Απέναντί μας έχουμε μια Τουρκία η οποία κινείται, αυτό έλεγα και στους ομογενείς. Όταν μιλάτε με ανθρώπους στην Αυστραλία και σας μιλάνε για την Τουρκία, πέντε πράγματα να τους λέτε. Νέο Οθωμανισμός, παντουρανισμός, πανισλαμισμός, γαλάζια πατρίδα, εθνικός όρκος. Αυτό υπάρχει απέναντι. Από εδώ τι υπάρχει, υπάρχει η στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Θάνου Ντόκου. Περιμένω να τη δω, να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ για αυτή τη διεξοδική συζήτηση και για την είδηση που εισέφερε. Ναι. Καλημέρα κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.